Όσο οξύνεται το πρόβλημα της ανεργίας, τόσο οι συσκέψεις και οι συνεδριάσεις των τοπικών φορέων πληθαίνουν, προσπαθώντας να βρουν τρόπους ώστε να απασχοληθούν κάποιοι από τους χιλιάδες ανέργους, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στις ευπαθείς ομάδες. Το πρόγραμμα που αφορά τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας να αναζωογονηθεί. Η ΑΕΝΑΚ καλείται να αναπτύξει μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της υλοποίησης των αναπτυξιακών επιλογών και των στόχων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλουμε η αναπτυξιακή μας εταιρεία να αποτελέσει τον βραχίωνα της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την εφαρμογή πολιτικών και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα συνδέονται με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και επίσης θα ανοίγουν πόρτες και για το μέλλον. Το πρόβλημα της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων μας έχει απασχολήσει από την αρχή της θητείας μας, σαν νέα διοίκηση και σαν νέος θεσμός. Αυτό που θέλουμε τώρα εμείς να κάνουμε, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, είναι, επειδή από πέρυσι επεξεργαζόμαστε ένα περιφερειακό σχεδιασμό, να κατευθυνθούμε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στο πώς μπορούμε να σταματήσουμε την αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας και να τονώσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες, ενώ ο δεύτερος αφορά το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το παραγωγικό μοντέλο της περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια. Με βάση αυτό το μοντέλο, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε προοπτικές και ελπίδες σε όλους τους ανθρώπους και ιδίως στους νέους. Τι θέλουμε τώρα εμείς να κάνουμε με αυτή την πρόταση και πού θέλουμε να στοχεύσουμε και να απευθυνθούμε. Τι λέει λοιπόν ακριβώς η πρότασή μας. Η πρόταση που θέλουμε να καταθέσουμε σε όλους τους εταίρους και λίγο μας ενδιαφέρει αν εμείς θα είμαστε επικεφαλής ή απλά σαν εταίροι, σημασία έχει να υπάρξει αποτελεσματικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόταση λοιπόν έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό που θα φέρει ξανά κοντά τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα και θα είναι η αρχή μιας συζήτησης που θέλουμε να απλωθεί όχι μόνο στην περιφερειακή μας ενότητα αλλά και σε όλη την περιφέρεια.